μπορούσε να γίνει μετά από διαβούλευση με τις αρχές, μετά από διαβούλευση με την κοινοδομία, μετά από διαβούλευση με την περιφέρεια, μετά από διαβούλευση με τους βουλευτές, μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Το να πηγαίνεις παραμονές Χριστουγέννων και να λες, εσύ Γιώργο πήγαινε στο τάδε σπίτι, εσύ στο τάδε σπίτι, δεν είναι σωστή κατά την άποψή μου την ταπεινή διαδικασία. Από εκεί και πέρα. Πριν από 7 μήνες βγήκε ένα νόμο. Dura lex et lex. Σκληρός νόμος αλλά νόμος. Πρέπει τα κάποια σπίτια να δημιουργήσουν τέτοιες δομές που είναι καλύτερες για τις συνθήκες βελτίωσης της ζωής των παιδιών. Εγώ χαίρομαι που σε όλα τα σπίτια, κύριε Γιαννόπουλε, υπάρχει αυτή η διαδικασία και τηρούν όλες τις προδιαγραφές, εκτός από αυτά τα δύο σπίτια. Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε να έρθουν οι μηχανικοί, η πολεοδομία, το τεχνικό επιμελητήριο, η μηχανική του Δήμου, της Περιφέρειας, όλες οι δομές εδώ, να κάνουν μια αποτύπωση. Τι μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση να βελτιωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο σπίτι, μπάνια, δωμάτια κτλ. Και ό,τι δεν μπορεί να γίνει με ένα τεκμηριωμένο τρόπο, με μηχανική, με μελέτη, τεχνική έκθεση κτλ. Να πάει στο αρμόδιο Υπουργείο και να πει ότι σε αυτή τη δομή στην Κέρκυρα μπορεί να γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό διότι υπάρχει στατικό πρόβλημα, διότι υπάρχει αρχαιολογικό πρόβλημα, διότι διαφωνεί ο Δήμαρχος. Να ξέρει λοιπόν το Υπουργείο και να πάρει μια απόφαση. Μέχρι τώρα, 7 μήνες μετά, αυτό δεν έχει πάει στο Υπουργείο. Λέω, με λεπτομέρεια και με τεχνική έκθεση από μηχανικούς. Το Υπουργείο λοιπόν, στη συνάντηση την οποία είχα εγώ με την αρμόδια Υπουργό, Υφυπουργό και Υπουργό, μου είπε, υπάρχει ένας δρόμος, βεβαίως θα γίνουν όποιες διαδικασίες, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλαβαίνουμε την ημερομηνία ή εάν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, βεβαίως αυτά να τεθούν υπόψη του Υπουργείου και το Υπουργείο βεβαίως και μπορεί παράταση να δώσει και βεβαίως μπορεί να αξιολογήσει την καταπερίπτωση του σπιτιού, του κάθε σπιτιού, όχι μόνο για εσάς, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Καταπερίπτωση και να τοποθετηθεί. Εγώ διέγνωσα ότι υπάρχει μια καλή από πλευράς Υπουργείου τουλάχιστον αντιμετώπιση, διότι όλοι αναγνωρίζουν το μεγάλο έργο το οποίο επιτελεί το χαμόγελο. Και το χαμόγελο έφτασε εκεί γιατί όλες οι κυβερνήσεις αγκάλιασαν το χαμόγελο, όλες οι κοινωνίες αγκάλιασαν το χαμόγελο και αυτή τη στιγμή το χαμόγελο επιτελεί αυτό το έργο ακριβώς επειδή έχει το backup της κοινωνίας και το όλο των κυβερνήσεων, διαχρονικά όλο των κυβερνήσεων. Και είναι εδώ και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ εκπρόσωποι που κυβέρνησαν. Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω ένα καλό κλίμα overall, δηλαδή συνολικά. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κανένας λόγος να χνήσει η δομή, μάλλον το σπίτι, με την έννοια αυτή. Ούτε υπήρχε και κανένας ιδιαίτερος λόγος 7 μήνες πριν κλείσει, πριν τελειώσει αυτή η προθεσμία, να πούμε στα παιδιά, πας εσύ εκεί και εσύ εκεί. Κατά την άποψή μου. Άρα προσδιορίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνουμε κουβέντα, τότε θα βγούμε από εδώ πέρα με ένα αποτέλεσμα. Και έτσι όπως συμφέρει από εσάς, νομίζω ότι δεν θα οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και να βρούμε λύσεις και να τους βοηθήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτον θέλω να προβείτε σε ενέργειες τέτοιες έτσι ώστε να μας πείτε μπορεί αυτό το κτίριο με εσωτερικές διαρρυθμίσεις να καλύψει τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να μας προσδιορίσετε πόσο είναι το κόστος αυτών των επισκευαστικών, ανακατασκευαστικών εργασιών εντός του συγκεκριμένου κτιρίου. Το όλο οικόπεδο το οποίο διαχειρίζεστε, το όλο ακίνητο, έχει τη δυνατότητα πολεοδομικά να δεχτεί ένα μικρό κτίριο συμπληρωματικό στις προϋποθέσεις και στα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Και στην τελευταία ανάλυση, ρε αδερφέ, δεν μπορεί ολόκληρη Κέρκυρα να στεγάσει 14 παιδιά κάτω από τις προϋποθέσεις που τάσει ο νόμος. Αυτά είναι τα ζητούμενα, κύριε Πρόεδρε. Και απάνω σε αυτά τα ζητούμενα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε. Και εμείς οι βουλευτές, αν θέλετε μια προθεσμία, να πάμε όλοι μαζί να μιλήσουμε στην Υπουργό, να δώσει μια προθεσμία συνολικά σε όλες τις δομές της Ελλάδας. Γιατί δεν μπορεί να είναι περιπτωσιακή
η παρέμβαση, η τροπολογία μέσα στο νομοθέτημα και να σας βοηθήσουμε. Αν θέλετε αυτό, είμαστε μαζί σας. Εάν όμως τίθενται άλλα ζητήματα γενικότερο ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με την περιραίωση ατμόσφαιρα, τους ελέγχους, μια εφημερίδα, ο δημοσιογράφος ο Τάδε, τι γίνεται στην Κοζό, αυτά τα βγάζουμε από τη μέσα. Μια σχέση δεν έχει αυτό με το μέλλον. Άρα λοιπόν τελειώνω για να, για να πάρουν το λόγο και οι άλλοι. Είμαι διατεθειμένος μέσα στα πέσει της αρμοδιότητάς μου να ενισχύσω το χαμόγελο του παιδιού έτσι ώστε να παραμείνει η δομή στους μαγουλάδες της Κέρκυρας που αγωνίστηκε η Κέρκυρα στο σύνολό της. Και συνεχίζει να βοηθάει το χαμόγελο του παιδιού και πέφτει λόγο στην κοινωνία της Κέρκυρας να σας βοηθήσουμε για να διατηρηθεί το σπίτι της Κέρκυρας, το σπίτι του χαμόγελου του παιδιού. Σε αυτό θα είμαστε συμπαραστάτες, εάν ξεφύγουμε από το θέμα, με τα λύπη μου σας λέω, ότι δεν θα με βρείτε συμπαραστάτη, δεν θα με βρείτε αργός σε αυτή την προσπάθεια. Μόνο σε αυτό είναι ο στόχος μου, μόνο σε αυτό έχω την εντύπωση, είναι ο στόχος όλων των θετικών παραγόντων και σε αυτό θα σας βοηθήσουμε. Πρώτα απ' όλα, να σας καλωσορίσω που είστε στην Κέρκυρα, κύριε Γιαννόπουλε. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα θα μπορούσαμε να την κάνει κάποιο διάστημα πιο πριν και να είχαμε αποφύγει μια σειρά από θέματα. Σε πάση περιπτώσει, έχουμε κάποια δεδομένα να τα δούμε. Εδώ και. Ναι. Εδώ και 7 μήνες ψηφίστηκε, ήρθε στη Βουλή προς ψήφιση ένα συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Τότε κάθε παράταξη, ο κάθε χώρος, ο καθένας φορέας ξεχωριστά είχαν τοποθετηθεί. Κάποιοι εκφράσανε τις αμφιβολίες τους για τον τρόπο με τον οποίο περνάει, τη στιγμή με την οποία περνάει και τα μέτρα όλα όσα βάζει. Και τι θέλω να πω. Εμείς, σαν χώρος που ανήκει ευρύτερα στον χώρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, στον χώρο του Πασόκ, έχω να σας πω το εξής. Είπαμε ότι μια πολιτεία η οποία είναι ακούσα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε έφτασε σε ένα σημείο ένας κύριος Γιαννόπουλος μέσα από μια πρωτοβουλία που πήρε να έχει να καλύψει τα κενά του κράτους της πολιτείας. Και αυτό φαίνεται γιατί το χαμόγελο μέσα σε χρόνο μηδέν αντρώθηκε, μεγάλωσε, έγινε τεράστιο, αγκάλιασε όλη την Ελλάδα, αγκάλιασε μια σειρά από παιδιά που πραγματικά πονάχαν και είχαν ανάγκη τη ζεστασιά του και την ανθρώπινη του. Είπαμε λοιπόν ότι η επίσημη πολιτεία πριν αποφασίσει να πάρει μέτρα τέτοια ώστε να καλυτερεύει η καθημερινότητα και η ποιότητα στη ζωή αυτών των παιδιών, θα έπρεπε να μελετήσει βήμα προς βήμα έτσι ώστε αυτό να γίνει με τον μικρότερο δυνατό κραδασμό. Κάτι το οποίο δεν ακουστήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κύριε Γιαννόπουλε, το οποίο όπως ξέρετε είναι συγκεκριμένη και η διαδικασία μπορεί να ανατραπεί. Ξέρετε, η δύναμή του και η ουσία του. Είναι ένα στοιχείο λοιπόν διαφορετικό το οποίο αυτό μπορούμε, αν θέλετε, όλοι μαζί, βλέποντας την αναγκαιότητα να ζητήσουμε παρατάσεις ή να ζητήσουμε κάποιες τροποποιήσεις στα πλαίσια του δυνατού, αφού πείσουμε πρώτα απ' όλα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό καθ' αυτό. Το δεύτερο είναι η ουσία της παραμονής, έτσι ώστε πράγματι αυτές οι παιδικές πτυχές να βρίσκουν ένα σημείο αναφοράς. Όπως είναι αυτό σήμερα το χαμόγελο του παιδιού. Δεν μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θα μπω στη διαδικασία να ελέγξω συλλογικά και στο σύνολο της πατρίδας μας ποια είναι η πορεία πια και λεπτό προς λεπτό, σπίτι προς σπίτι. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή έρχομαστε να δούμε ότι εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία και καλύψατε το κενό της πολιτείας. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε εδώ έχοντας και έναν ευθύνο ρόλο του ιδιωτικού μηχανισμού όλων των φορέων που υπάρχουν στα νησιά μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε και τις νομοθεσίες, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε και ποινικές ευθύνες για το νόμο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, ότι από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα, με δική μου πρωτοβουλία και όχι δική σας και λυπάμαι γι' αυτό, δεν είναι μορφή. Απλά πρέπει να το αναφέρω, επικοινώνησα μαζί σας, έγκρομη, όταν μία μέρα ήρθατε στην Κέρκυρα, διαπίστωσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πήρατε την απόφαση να κλείσει μία δομή, την οποία έχει αγκαλιάσει όλη η κερκυριακή κοινωνία, όλο το νησί μας, και την οποία κατά καιρούς και διαχρονικά στηρίζουν οι Κερκυραίοι πολίτες με όποιο τρόπο μπορούν. Μένοντας στο δρόμο 14 παιδιά, εγώ για ακόμη μια φορά, και θέλω να το καταθέσω αυτό γιατί μου κόστησε ψυχολογικά. Δεν μένουν στον δρόμο 14 παιδιά. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό για το. Εντάξει.
Ξέρετε, λίγο έτσι. Εγώ θέλω να καταθέσω λοιπόν την προσωπική μου εμπειρία, γιατί φέτος μου κόστησε. Μετά τη συζήτηση λοιπόν που είχαμε και που σας πήρα το τηλέφωνο και ενημερώθηκα από εσάς το τι συμβαίνει. Να καθίσουμε, να μελετήσουμε τι επιβάλλει ο νόμος, ο οποίος, και εγώ συμφωνώ με την κυρία Καϊδαλιά και πάλι, δεν είναι σκληρός νόμος. Απόδειξε ότι από τα 11 κτίρια μόνο τα 2 έχουν πρόβλημα. Και μάλιστα το ένα είναι και 3 αιώνων. Έχει πρόβλημα, αλλήμον. Λοιπόν, έμαθα από τον κύριο συνάδελφο, τον αγαπητό τον κύριο Αστριώτη, ότι υπάρχει αποτύπωση του κτιρίου, πλήρης κτλ. Δέχομαι την πρόκληση της κυρίας Αντιπεριδεάκης να έρθουν όλα στα χέρια μας, να δούμε τι επιβάλλει ο νόμος, να δούμε ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν και ποιες δεν μπορούν να γίνουν λόγω παλαιότητας του κτιρίου κτλ. Και από εκεί και πέρα να πάμε συγκεκριμένα και να ζητήσουμε κάποιες παρεκκλήσεις ή κάποιες εξαιρέσεις λόγω παλαιότητας του κτιρίου και να είμαστε όλοι δίπλα σας. Δεν θα είμαστε όλοι δίπλα σας αν έρθει ο Μάης και δεν έχει γίνει τίποτα. Κακώς ζητούσατε από τον κύριο Πρωθυπουργό ή από την κυρία Υπουργό ή από δεν ξέρω από ποιον άλλο τι να σας πει. Ότι συνεχίστε όπως είναι, όχι. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το κτίριο και από εκεί και πέρα, εάν και κάποια τα οποία δεν γίνονται, πάμε να σώσουμε τα οικονομικές συμβάσεις, τα υφιστάμενα κτίρια. Υπάρχουν δυνατότητες και στην ενεργειακή απόφαση και στην ασφάλεια και στην παρακλήσεων λόγω ηλικία. Αυτό θα το δούμε όμως μαζί και με τον κύριο Αστέρα και με άλλους συναδέλφους μηχανικούς, αν θέλετε να το προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ.